φέτος σε τελικούς με τον Ολυμπιακό. Το έλεγες, το ότι δεν είναι. Άμα το δούμε έτσι, ναι. Όσους τελικούς έχω παίξει προσωπικά μου, δεν έχω χάσει αυτό. Ελπίζω να το συνεχίσουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Εντάξει, δουλεύουμε πάρα πολύ αυτό. Το φτάνουμε πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίζω εγώ προσωπικά στον Ολυμπιακό και έχουμε κατακτήσει τη δεύτερη κούπα της χρονιάς. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στα παιδιά, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά γι' αυτό και πιστεύω ότι το αξίζουμε. Δύο στόχους πέτυχε ο Ολυμπιακός, έρχεται ο τρίτος και πιο μεγάλος στο πρωτάθλημα. Σας δίνει όθηση το γεγονός ότι μέχρι τώρα έχετε πετύχει τους προηγούμενους. Κάθε κούπα είναι κούπα. Τώρα θα χαρούμε δύο μέρες όσο έχουμε ρεκόρ, δεν ξέρω πώς θα δώσω ο κόουτς. Δεν έχει νεύρα, είναι πάρα πολύ μεγάλος μαζί μας. Θα μας δώσει πιστεύω δύο μέρες. Θα χαρούμε όσο μπορούμε και συνεχίσουμε γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάω πάρα πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να παίξουμε ακόμα καλύτερα και για να είμαστε έτοιμοι σε αυτή τη δύσκολη σειρά που έχουμε. Την ώρα που έγινε η απονομή, πριν το σηκώσει, φώναξε μαζί στο Κοκκινάκι και το Σπύρο Μπλέτσα για να το σηκώσετε μαζί. Εντάξει, ο Κοκκινάκι είναι πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Ολυμπιακό. Από μικρό. Βέβαια, ποιο να φωνάξω. Και το Σπύρο που είναι μια ζωντανή ιστορία για τον Βόλιο του Ολυμπιακού. Έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα τον τελευταίο καιρό και αφιερώνω τελευταίο καιρό εννοώ ότι φταίει δύο εβδομάδες, μία εβδομάδα που έχασε κάποιο δικό του πρόσωπο. Αφιερώνω στο Σπύρο αυτόν τον τίτλο, στην ομάδα και στον πατέρα μου που ήταν από μακριά δεν ήταν. Και κλασικά απονομή στον πρόεδρο, μετά που παραλαμβάνει η ομάδα, στον πρόεδρο του Τεραστέχνη και στον κόσμο. Αυτό λέει το σύνθημα. Σε μια δύσκολη στιγμή για γενικά σε όλο τον κόσμο, ο πρόεδρος κρατάει τον Ολυμπιακό, τον Αριστέχνη Ολυμπιακό. Και όχι μόνο ο πρόεδρος και η θύρα 7 και όσο ο κόσμος που στηρίζει τον Ολυμπιακό κρατάει ψηλά τα αθλήματα που δεν είναι εύκολο. Το αξίζουν συγχαρητήρια που μαζί με άλλους ανθρώπους που είναι δίπλα του μας βοηθάνε και εμείς από την πλευρά μας όπως δείχνουμε φέρνουμε κούπες. Αυτό είναι το σημαντικό γιατί ο Αριστέχνης είναι μια οικογένεια όλοι μαζί και πιστεύω το δείχνουμε και μέσα στο τερέ. Σε είδαμε μετά αμέσως μετά τη λήξη του Μάντα πηγαίνεις στην κερκίδα να αγκαλιάσεις τον πατέρα σου. Yeah. Σου είπε τίποτα. Τι είπατε. Κλασική ιστορία, πατέρας γιος. Με αγκάλιασε, συγκινήθηκε μάλλον, συγκινήθηκε και εγώ γιατί πρώτη φορά είναι σε κάποιους κλικούς και με βλέπει να παίζω. Εγώ χάρηκα πολύ, πάρα πολύ. Ίσως να είχα κάποιο περισσότερο λάθος χθες στο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία αυτό και έχει σημασία ότι είχαμε γελάσει με όλοι μαζί στο παιχνίδι. Είναι ο πιο αυστηρός υπηρετής. Ποιος. Ο πατέρας. Όχι, δεν ότι μου λέει πάντα ανοιχτά αυτό είναι το σημαντικό. Ό,τι κάνω άσχημα μου το λέει, ό,τι κάνω καλό μου το λέει. Είναι σημαντικό αυτό. Πάλι σου ευχαριστώ που βρέθηκαν κοντά μου και ήταν